never thought I'd feel like this. Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά, αλλά δεν κατάφερα να σας ανεβάσω το βιντεάκι την Παρασκευή. Είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις που έπρεπε να γίνουν και με τα παιδιά και του σπιτιού. Έτσι θα σας το ανεβάσω σήμερα Σάββατο. Μόλις μπήκα στο σπίτι είχαμε πάει για τους αγώνες ποδοσφαίρου των παιδιών μου. Έκανα λίγες δουλειές και τώρα έκανα έναν καφεδάκι γιατί βλέπετε την κατάσταση, νιώθω πάρα πολλά κουρασμένη. Αλλά δεν θα κάνω τίποτε άλλο, θέλω να ξεκουραστώ. Την Παρασκευή όμως πήγαμε σούπερ μάρκετ, σας τράβηξα τα πλάνα, άρα σας έχω ένα σούπερ μάρκετ haul. Και επίσης την Παρασκευή το απόγευμα, μεσημέρι μάλλον, μαγείρεψα μπρόκολο με ρύζι και κοτόπουλο, ένα σουφλέ που φτιάχνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς όπως γράφει η συνταγή. Η συνταγή γράφει ζαμπόν να βάλω in bacon, αλλά εγώ βάλα κοτόπουλο. Έτσι τράβηξα και τα πλάνα για το φαγητό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, τους αρέσει πάρα πολύ και τους το φτιάχνω πάρα πολλά συχνά. Θα σας ανεβάσω σήμερα το βιντεάκι Σάββατο και μετά θα συνεχίσω κανονικά να ανεβάζω βιντεάκια Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό ήταν κάτι έτσι εκτακτό, μιας και δεν τα κατάφερα την Παρασκευή να το ανεβάσω. Η Παρασκευή ήταν ένας χαμός, ειλικρινά είχα πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ήταν και ο άντρας μου σπίτι, άρα το εκμεταλλεύτηκα. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω να δείτε το supermarket haul, να δείτε το φαγητό που έφτιαξα, φτιάξτε το, είναι πέντα νόστιμο, τα παιδιά μου μου το ζητούν συνέχεια, θα περιμένω εντυπώσεις να μου πείτε. Και θα σας αφήσω και λίγα πλάνα προς το τέλος του βίντεο για να δείτε πώς περάσαμε το υπόλοιπο μας Σάββατο. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε αυτό που εσείς αγαπάτε και μέχρι την επόμενη φορά την αγάπη μου και τα φιλούθκια μου. Γεια σας! Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα παγωμένα. Πήρα 2 συσκευασίες μπρόκολο. Θέλω να τους κάνω σουφλέ. Είναι μπρόκολο μαζί με ρύζι και διάφορα τυριά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Έτσι πήρα 2 συσκευασίες. Εδώ έχω φασόλια μυντίκης, που είναι πέντα νόστιμα αυτά, τα έχουμε ξαναπάρει. 2 συσκευασίες τυρί έταν τριμμένο, που το θέλω για το σουφλέ. Αυτά εδώ τα nuggets. Φασολάκια στρογγυλά. Αυτό εδώ το κοτόπουλο μυντίκης, είναι κοτόπουλο στήθος. Χωριάτικες ραβιόλες με γέμιση χαλούμια, ναρί και δυόσμο. Είναι πάρα πολύ νοστές αυτές. Πήραμε 2 μοτσαρέλες light. Εδώ έχω ακόμα μία συσκευασία nuggets. Πήρα αυτά εδώ τα fish sticks, που είναι πάρα πολύ νόστιμα και αυτά τα έχω ξαναδοκιμάσει. Τυροπιτάκια γκουρού, που είναι γέμιση με μυζήθρα και τυρί. Και επίσης αυτό εδώ το γιαούρτι το κυπριακό με 2% λιπαρά. Και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Πήρα 2 συσκευασίες υγρό μπιάτων W5 με λεμόνι. Ξέρετε πόσο μου αρέσει το λεμόνι, το πορτοκαλί. Είναι πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές, έτσι φρέσκες και δροσερές. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, πήρα 3 μπάρες με πρωτεΐνη γιατί θέλουν να τρώνε τα παιδιά μου πριν το ποδόσφαιρο. Είναι με 7 βιταμίνες και είναι σοκολατένιες. Είναι πάρα πολύ νόστιμες. Δοκίμασα και εγώ. Πήρα αυτούς εδώ, τους ντοματοχυμούς που είναι 100% φρέσκα ντομάτα. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτό εδώ το ξύδι. Μία συσκευασία αλουμινόχαρτο σανίδας. Πιο μπροστά έχω τα αγαπημένα μας κριτσίνια με ηλιόσπορους που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Τα έχετε δει πάρα πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ χολ που σας κάνω. Αυτούς εδώ τους τόνους. Πήρα αυτή εδώ την ταχυνοσαλάτα που είναι πάρα πολύ νόστιμη. Τη έχουμε ξαναδοκιμάσει. Έτσι για ορεκτικό μαζί με σαλάτα είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Μια κουβερτούρα γιατί θέλω να φτιάξω banana bread και θέλω να βάλω λίγα κομματάκια από πάνω. Αυτά εδώ παστελάκια κυπριακά με χαρουμπόμελο και φιστίκι. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και αυτά. Τώρα τελευταία τα παίρνω συνέχεια. Έτσι μαζί με τον καφέ είναι πάρα πολύ ωραίο συνοδευτικό. Την αγαπημένη μου κρέμα Sif, ξέρετε ότι τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Αυτό εδώ το skip που είναι απορριπαντικό για τα ρούχα. Έχει γίνει πλέον το αγαπημένο μου και έχει και έναν ωραίο φρέσκο άρωμα. Τώρα για την άνοιξη είναι ό,τι πρέπει. Αυτό εδώ το κυπριακό μπουργούρι για πιλάφιν. Το είχα ξαναπάρει σε προηγούμενο σούπερ μάρκετ χολ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ το Palmolive που είναι σαμπουάν για τα μαλλιά και για τα παιδιά και για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό εδώ που είναι για τον άντρα μου, μπορεί να το χρησιμοποιούν και τα αγόρια. Εντάξει, μια χαρά. Φαγές χοντρές. Σπαγέτι νούμερο 6. Αυτές εδώ οι τορτίλες ολικής άλεσης που είναι πάρα πολύ νόστιμες. Την αγαπημένη μου καστανή ζάχαρη, τη χρησιμοποιώ παντού και στα γλυκά και στον καφέ. Οπουδήποτε θέλουμε να βάλουμε ζάχαρη, χρησιμοποιούμε πλέον αυτή. Αυτό εδώ το ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης. Καψούλες για τον καφέ. Αυτές οι μοφ είναι οι αγαπημένες μου. Αλλά είπα να πάρω και αυτές να δω αν είναι ωραίες. Θα το δω. Δεν θυμάμαι αν τις ξαναδοκίμασα, νομίζω ήταν κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι καινούργια προσθήκη, δεν ξέρω αν είναι ωραίες, θα το δούμε. Πήρα αυτό εδώ το πιτηρούχο ψωμί του Toast χρυσός μήλος που το ξέρετε πλέον. Μία χλωρίνη που τη χρησιμοποιώ μόνο στις τουαλέτες έτσι για να λευκαίνει και να καθαρίζει περισσότερο. Ξέρετε ότι έχω αλλεργία και δεν την ακουμπάω με τα χέρια μου, γιατί δεν μπορώ καθόλου. Μήλα, μπανάνες, πατάτες. Πατάτες αγοράζουμε συνέχεια σε αυτό το σπίτι. Του αρέσει πολύ στα παιδιά μου να τρώνε πατάτες. Είναι το αγαπημένο τους. Καρότα και ντομάτες. Εδώ τσιγαρίζω τον πρόκολο. Εδώ έχω το ρύζι να βράσει. Και εδώ έχω το κοτόπουλο. Έχω βάλει το ρύζι μου μέσα σε αυτό εδώ το Pyrex και το έχω απλώσει να πάει παντού. Και τώρα θα βάλω τον πρόκολο και θα το ανακατώσω μαζί με το ρύζι.
Θα βάλω το κοτόπουλο μου. Και θα βάλω λίγο τυρί. Και θα τα ανακατώσω όλα μαζί. Επειδή είναι ζεστά, θα λιώσει και το τυρί. Θα δέσουν πιο καλά έτσι. Θα βάλω ακόμα λίγο τυρί. Θα το απλώσω να είναι έτσι ομοιόμορφο και από πάνω θα βάλω παντού τυρί. Θα χρησιμοποιήσω και αυτήν τη συσκευασία. Δεν θα το βάλω όλο. Λίγο περισσότερο εδώ στις γωνιές. Λοιπόν, και είναι έτοιμο, θα βάλω και λίγο γάλα. Και θα το βάλω στο φούρνο. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Calling out your name.
your name. Tell me how you're feeling. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it was.